Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των διεθνών οίκων παραμένει η Ελλάδα, με την HSBC αυτή τη φορά να σχολιάζει τις εξελίξεις στη χώρα και να προειδοποιεί για το μεγαλύτερο κίνδυνο, που αυτή την περίοδο δεν είναι άλλος από τον πολιτικό. Η τελευταία έκθεση της Βρετανικής Τράπεζας, που έχει τον τίτλο «Η Ελλάδα θέλει να αποφυτίσει από το πρόγραμμα της Τρόικας», επιχειρεί να περιγράψει την κατάσταση στη χώρα έτσι όπως την βίωσε κατά την τελευταία της επίσκεψη στην Αθήνα. Στις βασικές της επισημάνσεις, λοιπόν, αναφέρει ότι η Ελλάδα είναι πρόθυμη να επιστρέψει στις αγορές στο δεύτερο εξάμηνο του 2014 με βάση την αξιολόγηση της δημοσιονομικής της πορείας και τις ελπίδες για οικονομική ανάκαμψη, αν και υπάρχουν ακόμα εκκρεμή θέματα με την Τρόικα και ο κίνδυνος πρόωρων εκλογών θα μπορούσε να αποκλείσει νέα μέτρα. Σύμφωνα με την ανάλυση της HSBC, είναι έντονος ο κίνδυνος μιας παρατεταμένης προεκλογικής περίοδου, καθώς η Νέα Δημοκρατία έχει οριακή πλειοψηφία, ο κυβερνητικός της εταίρος στο ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι δεν θα καταφέρει να συγκεντρώσει ικανοποιητικά ποσοστά, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυροποιεί την παρουσία του, γεγονός που θα μπορούσε επίσης να ανοίξει το δρόμο για πρόωρες εκλογές. Και όλα αυτά με ορίζοντα την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε ό,τι αφορά τη μέχρι στιγμής πορεία της ελληνικής οικονομίας πάντως, ο οίκος τονίζει ότι πλησιάζει το τέλος της ύφεσης, με την δραματική απώλεια στο ελληνικό ΑΕΠ να ολοκληρώνεται, ενώ παράλληλα πολλαπλασιάζονται τα σημάδια αισιοδοξίας και τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία και δείκτες προβλέψεων δείχνουν ότι αναμένεται περαιτέρω βελτίωση. Η ανεργία, ωστόσο, παραμένει το μεγάλο πρόβλημα. Παρά τα θετικά στοιχεία που παραθέτει η HSBC, εξηγεί ότι η Τρόικα εξακολουθεί να διατηρεί την επιφυλακτικότητά της και αναμένει την ανακοίνωση των στοιχείων της Eurostat για την Ελλάδα γύρω στις 23 Απριλίου. Και τι ακολουθεί για την Ελλάδα? Οι πολιτικές εξελίξεις θα καθορίσουν την πορεία της. Αν όχι αμέσως μετά το Μάιο, οι πρόωρες εκλογές είναι πολύ πιθανό να διεξαχθούν μέσα σε ένα χρόνο με αφορμή την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας το πρώτο τρίμηνο του 2015, ενώ η Βρετανική Τράπεζα θεωρεί απίθανο να υπάρξει η πλειοψηφία που απαιτείται από το ελληνικό Σύνταγμα. Οπότε οι γενικές εκλογές στην Ελλάδα δεν βρίσκονται μακριά και η κυβέρνηση είναι πιθανό να παραμείνει σε προεκλογικούς ρυθμούς με επιπτώσεις στην μοίρα του μνημονίου, ακόμα και αν η τρέχουσα αξιολόγηση ολοκληρωθεί με επιτυχία και οι υποχρεώσεις Μαΐου καλυφθούν από τη δόση της Τρόικας. Η HSBC καταλήγει, λέγοντας πως η κυβέρνηση αρνείται επιπλέον μέτρα λιτότητας ή ένα τρίτο μνημόνιο, κινήσεις οι οποίες θα έπληταν έτη περαιτέρω την εικόνα της, με εναλλακτική την έξοδο στις αγορές, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά χρηματοδότησης.